Τι κάνεις εδώ, καλέ? Περιμένω τηλέφωνο από την δισκογραφική για κάτι στίχους. Στη Σκάλα? Ναι, όσο είμαι μέσα δεν πρόκειται να πάρουν. Το σπίτι είναι γεμάτο αρνητική ενέργεια. Πώς μπήκε? Με την Παναγιώτα. Ήρθε παιδί μου να μου ζητήσει λίγο Penny Pounder. Ναι. Και σε 5 λεπτά μου είχαν ακυρώσει παραγγελία για 4 τραγούδια. Ελένη, έχουμε συνέλευση. Προχώρα γιατί πρέπει να πάω και στη δουλειά. Ναι, τελειώνω. Ωρα, παιδί μου, έχω πει την ψουλά. Ελένη, Ελένη, κάτσε εδώ. Δεν θέλω, θα κάτσω εδώ δίπλα στον Κωνσταντίνο. Ευχαριστώ. Μη σώσεις. Γιατί δεν πας να κάτσεις δίπλα της και την προσβάλλεις τώρα? Είσαι τρελή. Δεν σου πάει η Παναγιώτα, έχει πάρα πολύ αρνητική ενέργεια. Δεν θέλω τώρα να μ' ακουμπάει. Ενώ εσύ, Κωνσταντίνε, μπορεί να μ' ακουμπάς ελεύθερα όσο θες. Χωρίς πρόθεση, εννοούσα. Μην θα μου πεις γιατί τα έχεις βάλει με την Ελένη, δεν το καταλαβαίνω. Αλλά με ποιο να τα βάλω? Τα βάζω με την Ελένη γιατί είναι μια λυσάρα και στην πέφτει. Γιατί επειδή ήρθε κάτσε μαζί μου, το καταλαβαίνεις ότι το έκανα για να αποφύγει την Παναγιώτα, τη θεωρεί γρουσούζα. Ξέρεις την Ελένη, η Ελένη μη διθυρωρώ, τον έχει πάρει εργολαβία. Μιλάς εσύ τώρα, μωρέ, δεν είδα που την έπεφτε στο διαφημιστή. Εγώ, εσύ, ναι. Εγώ την έπεφτε. Τι λες, μωρέ, την έπεφτε εγώ στο διαφημιστή επειδή έπεσε το μάτι μου, κοίταξα λίγο τον άνθρωπο. Τι μωρέ, το γρανάζι τη διαφήμιση που θολώνει το μυαλό του κόσμου. Και βγάζει μια χαρά λεφτά και δεν μένει σε καρσονιέρα τζάμπα σαν μερικού που ξέρω. Δεν το πιστεύω, αυτό το είπες για μένα, ε. Αλλά για ποιον, για το Σκρέκι? Πρώτα απ' όλα να ξέρεις ότι εγώ εδώ μέσα είμαι προσωρινός. 100 χρόνια προσωρινός. Και αυτή τη δουλειά την κάνω για να περάσω τις ιδέες μου. Και να είσαι σίγουρη, θα μποϊκοτάρω τα συνθετικά εσώρουχα. Μην κάνεις τον κόπο. Όλες οι γυναίκες κάτι τέτοιο έχουν στο νου τους όταν λένε σου τσιέ. Δεν είναι δυνατόν. Σε μένα βρήκες πανάτε, μάστε. Το 19 δεν είναι εδώ. Το 19 είναι, αλλά Νικολάου δεν έχουμε, Νικολάου. Δερβενακή είναι 19. Δεν είσαι τρελός! Δερβενακίου είναι το από κάτω στον οδένα λαμάνας, χρυσέ μου! Άντε τράβα! Άντε τράβα τώρα, μην τρελαθώ! Θέλεις να έρθει να μου δείξεις και θα σε ξαναφέρουμε πίσω! Να πάω εκεί μέσα, είσαι τρελός! Φύγε από εδώ! Θα πεις κάπου, θα πεις! Μονό, ζυγό, μονό, ζυγό! Για χαρά! Τη χαρά δεν τη βλέπω να έρχεται, Μάρκο μου, γιατί με έκοψες πάνω στο μονό! Α, μετράς πλακάκια. Το έκανα κι εγώ παλιά. Είχα κάτι ψυχαναγκασμούς. Είχα πάρα πολύ καιρό να κάνω σεξ. Ναι, μόνο που εγώ δεν έχω ψυχαναγκασμούς. Εγώ το βλέπω ενεργειακά το θέμα, καταλαβες. Καμία σχέση. Ενεργειακά εγώ, ναι. Τι? Χριστό. Πάει το meeting. Γιατί πάει το meeting? Κοίταξε. Η αφορμή ήταν ότι μάλωσε ο τραγουδιστής με τη δισκογραφική. Η αιτία όμως ήταν ότι εσύ με έκοψες πάνω στο μόνο! Χρουσούση! Γεια σου! Γεια! Έφερα σαμπάνια και πάστες να το γιορτάσουμε, Ελένη! Ξεπέρασα το πλάνο του εκδοτικού! Εσύ την έκλεισες τη συμφωνία! Αμέ! Τελείως όμως την έκλεισα! Μήτε θα την ξαναδώ ποτέ! Και εσύ, αν θες να κρατήσεις τη δουλειά στο καλό που σου θέλω, μην έχεις πολλά παρεδώσα με τον Μάρκο. Με το που τον είδα, ακυρώθηκε συνάντηση. Μωρέ, η καντεμιά της πολυκατοικίας δεν έχει όρια. Τώρα θα μου πεις όλα στο μυαλό μας, ναι. Ναι, μωρέ. Ουσιαστικά η θετική ενέργεια είναι μέσα μας. Είναι βέβαια. Όλα τα άλλα τι είναι? Γελίες, συμπτώσεις και προβλήματα. Παιδιά μου, Σελίδια! Συγγνώμη. Είσαι νόμενη σλουκιά με πέτυχε στο μαδί. Έκανε καρουμπαλό. Όχι. Α, τι σαμπάνια κάτω. Νεκρο σουζιά. Δεν θα πιούμε σαμπάνια. Σουσού! Δεν θα πιούμε. Φέρνει να πάμε τις πάστες. Μη! Εγώ θα τις καμίσω. Εσύ είσαι. Γεια σου, Ελένη. Γεια. Ελένη, πρέπει να μποϊκοτάρουμε την αυριανή φωτογράφηση. Αυτοί εκεί έξω πουλάνε νάιλον και πολυουρεθάνη. Τι λες, σοβαρά? Τι να σου πω, ρε Κωνσταντίνε, έχεις και εσύ τα δίκια σου. Ναι. Τι πες? Δέχτηκε τελικά ο τραγουδιστής? Α, τι μου λες? Θα τον κάνουμε το δίσκο? Καλέ, ναι, σύμφωνη είμαι. Ναι, γεια. Τι έλεγες, Κωνσταντίνε? Α, για την αυριανή φωτογράφηση. Ελένη, κοίτα, καταλαβαίνεις πόσο αρνητικά είναι αυτά τα εσώρουχα για τον πλανήτη? Δηλαδή, όλες αυτές οι συνθετικές δαντέλες, οι κακής ποιότητας χρωστικές. Όχι, μην μου πεις τίποτα άλλο. Εγώ, Κωνσταντίνε μου, το βρακί το θέλω λευκό. Λευκό και βαμβακερό. Και λίγο ξεχυλωμένο εδώ στα λάστιχα. Να μην σε πιάσω. Για να μην με σφίγγει. Λοιπόν, θέλεις να διαλύσουμε την αυριανή φωτογράφηση? Θέλω, πώς δεν θέλω. Τι πεις? Παπάς! Παπάς! Έχουμε συνέλευση στην πράσινη ανάσα για τα μεταλλαγμένα. Όχι, σε παρακαλώ, μην φεύγει. Δεν μπαίνει το ψυγείο. Να δεις το ψυγείο μου. Όλο και κάτι με εψιλόν θα μου έχει ξεφύγει. Α, κοίτα. Έχω φτιάξει και κέικ. Α, καλά, είναι ένα εξαιρετικό κέικ αριστούργημα. Έχω βάλει βιολογική μαγιά, καστανή ζάχαρη και αλεύρι ολικής.
Χρησιμοποιείς αυτά τα υλικά? Κλαίγω από εξανέκαθεν. Έτσι μαγειρεύω. Να συμβιβαστώ. Να έρθει το βράδυ. Θα φτιάξω πρασόπιτα. Με σελινόριζα και άγρια φύτρα. Κωνσταντίνε μου, πρέπει να έρθει. Πρέπει να οργανώσουμε το αυτό. Πώς το πες πριν. Αυτό τι θα κάνουμε. Το βράδυ. Βεβαίως. Πρέπει να οργανώσουμε τα συνθήματα. Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Έχουμε πολλή δουλειά. Πες μου ότι θα έρθει. Θα περάσω το βράδυ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Επιτέλους! Ένας άνθρωπος με θετική ενέργεια μπήκε εδώ μέσα. Πρέπει να τον έχω από κοντά. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Τι του είπα, θα φτιάξω παρασόπιτα. Πώς φτιάχνει τώρα αυτό? Γεια σου, τα χέρια σου, Ελένη. Το δέχτηκα, το καταλαβαίνεις. Οι αληθινοί άνθρωποι γίνονται το φόντο για να προωθεί το ψέμα της διαφήμισης. Πα, τρομερό. Δεν μου λες δουλεύει αυτό, για να δω. Δουλεύει. Πρέπει αύριο να κάνουμε ένα πυρήνα αντίδρασης για τα εσώρουχα. Αύριο που θα έρθουν για τη φωτογράφηση, να κάνουμε μια ανθρώπινη αλυσίδα προς σας την πρόσωψη. Εμείς δύο φτάνουμε. 10-15 μέτρα. Ναταλή, τι κάνεις εκεί? Κρυφακού την κουμπάρα σου. Ποια κουμπάρα μου? Λέλε, δεν είπε ότι θα σου βαφτίσει το παιδί όταν το κάνεις. Άρα κουμπάρα. Ωραία κουμπάρα, να τη χαίρεσαι, την πέφτει στον Κωνσταντίνο. Άντε καλέ, κάτι σε παρεξήγησες. Ναι, τη μία του κρατάει θέση δίπλα της. Τώρα τον ταΐζει πρασόπιτες, σε λίγο θα του κατεβάσει και τα βρακιά της. Πρόσεχε. Πρόσεχε, μην πάτεις τα ίδια. Μην τα ξαναπάτεις δηλαδή. Θυμάσαι τότε πώς είχε τριμώξει το δάκι. Και καλά είχαν πιει κάτι μπύρες. Οι μπύρες μας στέγανε. Εγώ θα σου έλεγα, Λουκιά μου, να την ξανασκεφτείς την κουμπαριά. Τι εννοείς? Την κουμπάρα, τον κουμπάρο, ξέρεις τι λένε. Ναταλή, καταρχήν λένε ο κουμπάρο στην κουμπάρα και θα σε συμβούλευα να ηρεμήσεις λίγο και να μην κρυφακούς πίσω από τις πόρτες, γιατί θα καταντήσεις καμιά ιστερική κατίνα. Καλύτερα ιστερική κατίνα παρά ωραία ελαφίνα με γυαλιστερά κέρατα. Άντε εδώ μέσα! Γεια. Λουκιά. Τι είναι αυτό, καλέ? Στο έφερα για θετική ενέργεια, είναι δικό σου, πάρτο. Ευχαριστώ, αλλά τώρα δεν μου χρειάζεται. Τώρα έχω αρκετή. Χάρη στον Κωνσταντίνο. Ελένη, σε μένα ο Κωνσταντίνος τα έχει με τη Ναταλή. Αγία. Ελεύθερος άνθρωπος είναι, μπορεί να δίνει τη θετική του ενέργεια όπου γουστάρει. Δεν πιστεύω να πιάνε τίποτα, πια δεν πήρε. Σου το κάτσε, παιδί μου. Τρομάζει το κουνέλι. Ελένη μου, ήταν. Ήταν τέλος, ευχαριστώ πολύ, πρέπει να φύγω. Πού πα, καλέ. Έχω δει να πάω από τίποτε κάτω. Όχι, μη φεύγεις. Θα σου φτιάξω σουφλέ. Πήρα 4 καταπληκτικά βιολογικά τυριά, ε. Καλά τα φουσκώσει. Θα γεμίσουμε εδώ μυρωδιές. Μισή ώρα θα μου πάρει. Μη φεύγεις. Ελένη, τι συμβαίνει? Τίποτα. Κοίταξε. Αν νιώθεις κάτι για μένα, πρέπει να ξέρεις ότι... Τι εννοείς, πονηρό? Όχι, καλέ. Απλώς είναι που περιμένω ένα τηλέφωνο από τον ατζέντη ενός τραγουδιστή. Και θέλω τη θετική σου ενέργεια. Δεν σε καταλαβαίνω. Παιδί μου, το πρωί που ήρθες, χτύπησε το τηλέφωνο και ήταν από τη δισκογραφική, καταλαβες. Και δεν ήθελα να σου το πω, γιατί οι περισσότεροι είναι προκατηλημένοι με την ενέργεια. Τη θεωρούν σαν... Νεύρωση. Και είναι κιόλας. Τι? Ελένη μου, δεν χρειάζεται τη δική μου ενέργεια για να τα πας καλά. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό. Ορίστε με! Απ' τη λέει, α, και ο Τσέντης είναι όταν είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Δεν χρειάζομαι, λέει, τη θετική ενέργεια. Τι? Δεν γίνεται αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να μην του αρέσουν οι στίχοι μου. Πώς θα του αρέσουν, παιδί μου, οι στίχοι μου? Τι λες τώρα? Τι είναι, τελείως αρνητικός? Εντελώς. Μήπως θα του μιλήσω εγώ, να του μιλήσω. Μην κλείνεις. Το κλείσε. Ορίστε. Το είδες, δεν έκανα το θαύμα μου. Ελένη, πρέπει να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου για να πας παρακάτω. Παραδέξου ότι αυτό που νιώθεις είναι νεύρωση. Και προχώρα. Εντάξει. Το παραδέχομαι. Αλλά ξέρεις τι λένε. Όταν φύγει μια νεύρωση, έρχεται μια άλλη. Αν αυτή η άλλη είναι χειρότερη. Ελένη. Ελένη. Ελένη, ξύπνα. Ξύπνα, βρε. Ξύπνα στα βιβλία. Θέμη. Με γνώρισες, ε. Με θυμάσαι. Βέβαια, σε θυμάμαι εσύ, Θέμη. Δεν έχω κάνει τόσους γάμους για να μπερδεύω τους γαμπρούς. Τι έγινε, Σκουνέλη? Δεν έχω φύγει ποτέ από κοντά σου. Το νιώθεις? Είμαι εδώ, δίπλα σου. Πώς είναι να τρως μόνο καρότα? Εσύ που έτρωγες τον άμπακα. Άσε ρε, Ελένη. Πολύ πείνα. Το κουνέλι που μου έδωσες δεν είναι ένα οποιοδήποτε κουνέλι. Δεν καταλαβαίνω. Το κουνέλι που μου έδωσες, όταν ξύπνησα με κοιτούσε, σαν να μου έλεγε «Είμαι εδώ». Δεν είναι πολύ εξοικειωμένη με τη γλώσσα των ζώων? Μα δεν είναι ζώο! Είναι ο Θέμης. Θέμη το έβγαλες. Καλέ, όχι. Είναι η ψυχή του Θέμη σε σώμα κούνελου.
Μα είναι θηλυκό. Εσύ τι ζώμα νομίζει θα έμπαινε ο Μακαρίτη. Είχε μεγάλη αδυναμία στα θηλυκά. Μήπω τώρα τελευταία διάβασε την Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων. Γιατί εκεί η Αλίκη κυνηγάει ένα κούνελο που μιλάει με ανθρώπινη φωνή σε κάτι τραπουλόχαρτα που περπατάνε. Όχι, όχι, όχι. Καμία σχέση, καμία σχέση. Σου μιλάω για μεταφυσική εμπειρία. Ο Θέμης μου φανέρωσε πω ζει ανάμεσά μα. Τι βρικολάκιασε. Καλέ, όχι, ήταν πολύ ήρεμο και χαρούμενο σαν κουνέλι. Εγώ λέω τώρα να πα σπίτι, να φτιάξει ένα ζεστό χαμομηλάκι να το πιει να ηρεμήσει και να μην πει τίποτα σε κανένα για τη μεταψυχοσκουβέτα πουθενά. Έχεις δίκιο, Ράβολε. Μπορεί να μην θέλει ο Θέμης να μαθευτεί. Ρε, λένε ξεκόλα, ένα απλό κουνέλι είναι, ούτε καν ράτσας. Είσαι ένα απλό κουνέλι, δεν ακούω τίποτα. Σταμάτα ρε, Θέμη, να μουρμουρίζεις. Στο κάτω-κάτω τι φταίω εγώ που ήρθες ξανά στη ζωή μου και μάλιστα με τέσσερα πόδια, εγώ φταίω. Εσύ φταίς, βέβαια. Λοιπόν, ποτέ δεν έλειψα από σένα. Να ξέρεις. Ότι αυτό που κάνω είναι το καλύτερο και για τους δυο μας. Σιγά, αυτό είναι το καλύτερο. Ναι, Θέμη μου, είναι το καλύτερο και για τους δυο μας. Λοιπόν. Γεια σου. Γεια σου, Ελένη. Καλό ταξίδι, να περνάς καλά. Ευχαριστώ. Πήρα και φίλοι. Νόση. Σιγά, σιγά, σιγά. Έτσι, έτσι. Άντε να βρούμε τίποτα να φάμε. Έχει ηλιό τουλάχιστον. Πω, πω, πίχτρα στο φυτοφάρμακο είναι.